προηγούμενη συζήτηση που έγινε, κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ έχει ως εξής. Επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με νόμους και νομικά τερτύπια, πόσο μάλλον με νόμους που έχουν αντιδραστική λογική, γιατί ενσωματώνουν το αντιδραστικό νομικό προστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τον τρομονόμο ή αξιοποιούν τη σκοταδιστική θεωρία των δύο άκρων. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται συνεχώς τόσο με τον καταδικασμένο εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη, ο οποίος βρίσκει και αξιοποιεί συνεχώς παράθυρα και δυνατότητες για να συνεχίζει και να εντείνει τη δηλητηριώδη παρέμβασή του, επιβεβαιώνεται από την περίπτωση του ναζιστικού μορφώματος των σπατριατών και τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη. Και από αυτή την άποψη είναι, κατά τη γνώμη μας, χαρακτηριστικό ότι τα ίδια κόμματα που κόπτονται δήθεν για την αντιμετώπιση του φασισμού και του εθνικισμού είναι αυτά που έχουν συγκυβερνήσει με ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμματα, τα οποία τροφοδοτούν συνεχώς με την αντιλαϊκή και αντιδραστική πολιτική που υλοποιούν και φτάνουν μάλιστα να είναι και σε κοινή κάθοδο, σε ψηφοδέλτια, τόσο όσον αφορά το λαϊκό και εργατικό κίνημα, αλλά και στην τοπική διοίκηση. Και τώρα θέλουν τάχα να καθαρίσουν τη χώρα από τους Ναζί. Το ΚΚΕ μαζί με τον εργαζόμενο, λόγω και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και την νεολαία, πρωτοστατεί στη μάχη και μπροστά στις εκλογές να τσακιστούν κάθε είδους φασιστικά και εθνικιστικά μορφώματα και συνδυασμοί, γιατί αυτά δεν είναι αντισυστημικά κόμματα, αποτελούν τα μαντρόσκυλα του συστήματος που τα αξιοποιεί το σύστημα όπου τους έχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν, η απάντηση απέναντι σε αυτά τα μορφώματα είναι η ανάπτυξη της εργατικής λαϊκής πάλης που έχει τη δύναμη που μπορεί να αναμετρηθεί αλλά και να τσακίσει το φίδι του ναζισμού.